Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο άγγελο Κυρίτσης, ο παρουσιαστής που είναι για τους αληθινούς YouTubers ότι είναι το hacking του Hollywood και το αληθινό hacking. Δεν ανήκουν καν στην ίδια κατηγορία. Αν κρίνουμε από το πώς παρουσιάζει το Hollywood την όλη έννοια του hacking, για να γίνεις hacker πρέπει να είσαι ιδιοφυΐα. Τόσο μεγάλη που να κάνεις τα μέλη της μέσα να μοιάζουν με νύπια που τρώνε τι πλαστελίνες του. Επίση, μπορείς να σπάσει οποιοδήποτε κωδικό αν αρκετά γρήγορα. Ταυτόχρονα, στι τρει οθόνε που κοιτάς, θα πετάγονται δύο ντουζίνε παράθυρα με εντολέ να τρέχουν. Ή ακόμα και τρισδιάστα διάστατα γραφικά, που με κάποιο φαντασμαγωγικό τρόπο θα δείχνουν την εξέλιξη του χάκι. Α, και φυσικά το κάθε χακάρισμα είναι θέμα δεύτερο δευτερολέπτου. Αν δεν έχει σπάσει το δίκτυο του πενταγών σε λιγότερα από 60 δευτερόλεπτα, παρά το σπορ. Πήγαινε καλύτερα να γίνει βοσκό. Να σε αλλαγά τα πρόβατα. Και αν δεν ξέρει τι σημαίνει το σαλαγάο, πιθανότατα δεν είναι αυτό που νομίζει. Προφανώ, Όλα όσα αναφέραμε είναι μπουρδε. Ναι, ακόμα και το ότι πρέπει να είσαι ιδιοφυΐα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια καλή πιθανότητα εσύ που βλέπει αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο να μπορέσει να γίνει hacker. Αν το θέλει πραγματικά και είσαι διατεθειμένο να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται. Εκτό βέβαια αν είσαι από εκείνου που γράφει στα σχόλια πρώτο, first ή τον αριθμό 1. Μην και χάσει την πρωτιά. Σε αυτήν την περίπτωση, όχι hacker δεν μπορεί να γίνει, θα έπρεπε να σου απαγορευτεί και τον αναπαραχθεί. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι χρειάζεται να μάθει για να γίνεις hacker, ποιε ιστοσελίδε και εφαρμογέ μπορούν να σε βοηθήσουν και μάλιστα δωρεάν, και ποιοι μύθοι σχετικά με του hackers είναι. για ηλικιούς! Αυτό το βίντεο είναι μια ευγενική χορηγία τη 12Sec, γιατί η κυβερνοασφάλεια είναι και για του ηλικιούς. Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε πω, όπου αναφερόμαστε στο βίντεο στον όρο hacker, εννοούμε του νόμιμου hackers, δηλαδή του white hat, που είναι και γνωστοί σαν ερευνητέ ασφαλεία ή σύμβουλοι ασφαλεία. Περισσότερε πληροφορίε για το ηθικό hacking και τι διάφορε κατηγορίε των hackers θα βρει στο βίντεο μα τη σειρά Γνωρίζω Σόμου. Σύνδεσμο στην περιγραφή. Ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν την παραμικρή ιδέα από τεχνολογία, μάλλον καταλαβαίνουν ότι πολλά από όσα δείχνει το Hollywood σχετικά με το hacking είναι ανοησίε. Όπω και για τα περισσότερα επαγγέλματα. Ο αριθμό των αρχαιολόγων που φέρονται όπω ο Indiana Τζόουν είναι ακριβώ 0 Και ένα γιατρό με τη συμπεριφορά του Γκρέγκορι Χάους δεν θα είχε για πολύ τη θέση του στο νοσοκομείο ή ακόμα και την άδεια ασκήσεω του επαγγέλματο, πόσο μάλλον για 8 σεζόν. Όμω, ο μεγαλύτερο μύθο σχετικά με το hacking, τον οποίο πιστεύει ο περισσότερο κόσμο, είναι πως για να ασχοληθεί πρέπει να είσαι υποχρεωτικά ιδιοφύλακα. Για την ακρίβεια, έτσι όπω το βλέπουν πολλοί, το hacking δεν είναι κάτι που διδάσκεται. Είναι μόνο έμφυτο ταλέντο. Ή το έχει ή δεν το έχει. Σίγουρα υπάρχουν hacker οι οποίοι επέδειξαν έμφυτο ταλέντο και μάλιστα από απροσδόκητα νεαρή ηλικία. Ο πεντάχρονο Christopher Von Hassel κατάφερε να βρει ένα κοινό ασφαλεία για την παράκαμψη του γονικού ελέγχου στο Xbox Live. Το οποίο, μετά την υπόδειξή του, αναγνώρισε και διόρθωσε η Microsoft. Ναι, σωστά άκουσε. Πεντάχρονο, όχι δεκαπεντάχρονο. Κυριολεκτικά του νηπιαγωγείου η 7χρονη Betsy Davis για να δείξει πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι ανοιχτά δημόσια δίκτυα Wi-Fi έκανε μια δική της επίδειξη. Μέσα σε 10 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα χάκαρε ένα Wi-Fi hotspot και έστρα δημιούργησε ένα Rogue Access Point που μπορούσε να υποκλέψει δεδομένα από όποιον σε αυτό. Προσοχή λοιπόν σε ανοιχτά δημόσια Wi-Fi. Ακόμα και αν γύρω σου βλέπεις μόνο 7χρονα παιδάκια. Ο 9χρονος Ruben Paul έδειξε μία μέθοδο με την οποία κακόβουλε εφαρμογή για Android μπορούν μέσα σε 15 λεπτά να υποκρύψουν τι επαφέ, τη λίστα κλήσεων και τα μηνύματα από ένα smartphone. Ο Paul είναι επίση ο CEO τη Prudent Games, η οποία παράγει εκπαιδευτικέ εφαρμογέ που στοχεύουν να διδάξουν το χρήστη σχετικά με την ηλεκτρονική ασφάλεια. Όμω, στο συνολικό χώρο των hacker, τέτοια παιδιά θαύματα είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνα. Το να νομίζει πω πρέπει να είσαι υποχρεωτικά ιδιοφυα για να γίνει hacker είναι σαν να νομίζει πω πρέπει να είσαι ο Άλμπερτ Αϊνστάιν για να γίνει φυσικό. Ή ο Πάμπλο Πικάσο για να γίνει ζωγράφο. Ή ο Σιρνιβά Ραμανούζαν για να γίνει μαθηματικό. Ή ο Μότσαρτ για να γίνει μουσικό Μπορεί ο οποιοδήποτε να γίνει χάκερ? Προφανώ όχι. Όπω δεν μπορεί ο οποιοδήποτε να γίνει γιατρό. Όμω υπολογίζεται πω υπάρχουν πάνω από 9 εκατομμύρια γιατροί σε όλο τον κόσμο. Και ένα ελάχιστο ποσοστό από αυτού μπορούν να θεωρηθούν πραγματικέ ιδιοφυείε. Ας δούμε λοιπόν, αν θέλεις εσύ να γίνεις hacker, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθήσεις. <Κι> αν είσαι σε ηλικία που μπορείς και θέλεις να σπουδάσεις, ένα πτυχίο πληροφορικής το πιθανότερο είναι πως δεν θα πάει χαμένο. Κυρίως όμως για το βιογραφικό σου ή σαν πρώτο βήμα για να προχωρήσεις σε ένα εξειδικευμένο μεταπτυχιακό. Από προσωπική εμπειρία, τουλάχιστον ένα τμήμα πληροφορικής στην Ελλάδα, σε γνωστό ΑΕΗ, ήταν εντελώ για πέταμα από θέμα γνώση. Τόσο που τελικά εγκατέλειψα τι σπουδέ μου και δεν πήρα ποτέ το πτυχίο μου. Αλλά η προσωπική μου ιστορία είναι ένα θέμα για μία άλλη φορά. σω ξεκινήσουμε μία νέα σειρά με δικέ ιστορίε από την πληροφορική στην Ελλάδα. Αν θα σα ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, γράψτε μα στα σχόλια. Από εκεί και πέρα, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ορισμένα πανεπιστήμια έχουν προγράμματα μάστερ ειδικά για ερευνητέ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην ΕΣΟΕ, έχει το πρόγραμμα Ανάπτυξη και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Πανεπιστήμιο Πυραιό έχει την Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει την Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Να αναφέρουμε πω δεν έχουμε πιο συγκεκριμένε πληροφορίε για το τι περιλαμβάνουν αυτά τα μεταπτυχιακά, καθώ και το πώ συγκρίνονται μεταξύ του. Αν κάποιο από εσά έχει παρακολουθήσει ένα από αυτά τα προγράμματα ή κάποιο άλλο, γράψτε μα στα σχόλια. Επίση, στο site masterstudies.gr. Περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 67 μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα ασφάλεια τεχνολογία πληροφορική. Τα προγράμματα αυτά βρίσκονται σε πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Κύπρο μέχρι τι ΗΠΑ μέχρι την Αυστραλία. Παραδόξω, όμω, η συγκεκριμένη σελίδα δεν περιλαμβάνει κανένα από τα τρία ελληνικά μεταπτυχιακά που αναφέραμε, ή οποιοδήποτε άλλο στην Ελλάδα. Όπω και να έχει, θα βρείτε το σύνδρομο για τη λίστα στην περιγραφή. Τι γίνεται όμω αν κάποιο ενδιαφέρεται να γίνει hacker αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει λόγω ηλικία, οικονομική κατάσταση, έλλειψη ελεύθερου χρόνου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Έχουμε ευχάριστα και δυσάρεστα νέα. Τα ευχάριστα νέα είναι πω μπορεί να αποκτήσει όλη την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να γίνει hacker, είτε σαν χόμπι ή ακόμη και επαγγελματικά, χωρί να παρακολουθήσει επίσημε σπουδέ και να πάρει κάποιο πτυχίο. Για την ακρίβεια, ακόμα και αν έχει σπουδάσει πληροφορική και έχει κάνει κάποιο σχετικό μεταπτυχιακό, το μεγαλύτερο κομμάτι τη γνώση θα πρέπει να το αποκτήσει μόνο σου. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει μόνο σε ένα σχετικά περιορισμένο βαθμό. Τα δυσάρεστα νέα είναι πω δεν υπάρχει καμία εύκολη μέθοδο για μαθήματα hacker. Όποιο σου υπόσχεται κάτι τέτοιο, πω θα παρακολουθήσει μερικά εύκολα μαθήματα online και θα πέσει του υπολογιστέ και τα δίκτυα στα δάχτυλα, πρόκειται για κάποιον απαταιώνα που ψάχνει για Είτε σε ενδιαφέρει το hacking σαν χόμπι, είτε θέλει να το κάνει καριέρα ουσιαστικά θα πρέπει να μάθει λίγο από όλα στο γενικότερο χώρο τη πληροφορική. Συγκεκριμένα, είναι χρήσιμο να γνωρίζει. Scripting με γλώσσε προγραμματισμού όπω η Python και η Perl. Low level προγραμματισμό με γλώσσε όπω η C και η C. Web development με γλώσσε όπω η Java και τη γενικότερη λειτουργία του .NET Framework. IT Administration σε Windows, Linux και βάσει δεδομένων. Τι αρχέ του DevOps. Πρόκειται για ένα σύνολο πρακτικέ που συνδυάζουν την ανάπτυξη λογισμικού, development, και τι λειτουργίε πληροφορική, IT operations. Τη χρήση προηγουμένων υποδομών cloud στα Amazon Web Services, Google Cloud Platform και Microsoft Azure. Μία από τι καλύτερε πηγέ για να μάθετε τα περισσότερα από όσα αναφέραμε είναι το FreeCodeCamp. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προσφέρει περισσότερα από 7.000 tutorials για προγραμματισμό και όχι μόνο. Και μάλιστα χωρί κανένα απολύτω κόστο. Δεν θα αναλύσουμε περαιτέρω το τι περιλαμβάνει το Free Code Camp, γιατί θα έπαιρνε ένα ολόκληρο βίντεο. Αρκεί να πούμε πω άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα από προγραμματισμό και ξεκίνησαν από εκείνη τα δωρεάν μαθήματα, κατέληξαν επαγγελματίε προγραμματιστέ ακόμα και σε τεράστιε εταιρείε, όπω η Microsoft και η Google. Στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο για το Free Code Camp, καθώ και μία σύντομη παρουσίασή του στο επίσημο blog του YouTube. Αν όλα αυτά σου φαίνονται βουνό και πιστεύει ότι θα χρειαστεί Δέκα ζωέ για να τα μάθει, μην απελπίζεσαι. Δεν χρειάζεται να γίνει εξπερ σε όλου αυτού του τομεί. Είναι κάτι παρόμοιο με την ιατρική. Οι φοιτητέ ιατρική ξεκινούν να μαθαίνουν όλοι τι ίδιε γενικέ γνώσει και αργότερα εξειδικεύονται και γίνονται καρδιολόγοι, δερματολόγοι, γυναικολόγοι, οφθαλμίατροι κ.ο.κ. Εν προκειμένου, στόχο είναι να γνωρίζει αρκετά από του τομεί που αναφέραμε για να κατανοεί πώ λειτουργούν γενικά τα συστήματα στην πληροφορική η ηλεκτρονική ασφάλεια είναι η ιατρική πληροφορική, το penetration testing είναι η εξειδίκευση στη χειρουργική. Έχοντα τη γενική γνώση, θα μπορέσει να εξειδικευτεί τα εργαλεία που χρειάζεσαι για μια επιτυχημένη διείσδυση. Και πώ να τα χρησιμοποιήσει. Ή ακόμα και τα δημιουργήσει αν δεν υπάρχουν. Μια και αναφερθήκαμε στη δημιουργία, και αυτό είναι ένα τομέα με τον οποίο πρέπει να ασχοληθεί. Παράλληλα με τη θεωρητική γνώση. Να ξεκινήσει να φτιάχνει από τι δικέ σου εφαρμογέ μέχρι διαφορετικέ υποδομέ δικτύου ή μια τοπική στο σελίδα. Και προσπαθεί να δώσει όσο γίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια του κάθε συστήματο. Καλέ πηγέ για θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική ασφάλεια είναι τα Open Web Application Security Project και National Institute of Standards and Technology. Σύνδεσμο στην περιγραφή. Να τονίσουμε πω για να στήσει ένα επαγγελματικό δίκτυο για τις ανάγκε τη εκπαίδευσή σου, δεν χρειάζεται να ξοδευτεί να αγοράσει ένα φυσικό σερβερ και υπολογιστέ για client με managed switches και να καταλήξει για όλα τα συστήματα να φας ένα ολόκληρο δωμάτιο του σπιτιού που μάλλον δεν σου περισσεύει. Αν έχει έναν μόνο υπολογιστή με τουλάχιστον 8 πυρήνε στον επεξεργαστή και τουλάχιστον 16 GB RAM, μπορεί να δημιουργήσει δίκτυα με τη χρήση εικονικών μηχανών, όπω το VirtualBox. Δεν χρειάζεσαι καν καλή κάρτα γραφικών, άρα μπορεί να κρατήσει και τα δύο σου νεφρά. Στην αρχή προφανώ θα ξεκινήσει με ένα στοιχειώδε δίκτυο και στην πορεία θα αυξήσει την πολυπλοκότητα. Αν μάθει αρκετά καλά να χτίζει ένα δίκτυο ή το back-end μια ιστοσελίδα, θα γνωρίζει ακόμα καλύτερα πώ να το σπάσει στη συνέχεια. Όπω ένα πολιτικό μηχανικό που έχει σχεδιάσει μια γέφυρα, ξέρει ακριβώ ποια είναι τα πιο δυνατά σημεία που θα μπορούσε να την κάνουν να καταρρεύσει. Αν έχω μπερδέψει τον αρχιτέκτονα με τον πολιτικό μηχανικό, μου έχουν εξηγήσει τουλάχιστον 3 με 4 φορέ τη διαφορά. Και ποτέ δεν με ενδιαφέρει αρκετά για να θυμάμαι ποια ακριβώ είναι. Οπότε, don't bother. Ενώ η γνώση και η πρακτική εμπειρία είναι και οι δύο σημαντικέ για να γίνεις hacker, ακόμα σημαντικότερο είναι να κατανοήσεις τον τρόπο σκέψη ενός hacker. Ίσως ο γνωστότερος black hat hacker όλων των εποχών είναι ο Kevin Mitnick, ο οποίο από τα 12 του χρόνια σκεφτόταν τρόπους για να ξεγελάσει το σύστημα, όπω για να ταξιδεύει απεριόριστο δωρεάν με την αστική συγκοινωνία. Επίση, διείσδισε παράνομα για πρώτη φορά σε δίκτυο υπολογιστών το 1979 στα 16 του χρόνια. Ο Μίτνικ συνελήφθη δύο φορέ. Την πρώτη φορά μπήκε για ένα χρόνο στη φυλακή και ήταν τρία χρόνια υπό επίβλεψη. Τη δεύτερη πέρασε σχεδόν τέσσερα χρόνια στη φυλακή και ήταν άλλα τρία χρόνια με αναστολή. Παρά τα εκτεταμένα διαστήματα που δεν ασχολήθηκε καθόλου με το hacking ή τι νεότερε εξελίξει στην τεχνολογία, κάθε φορά ο Μίτνικ κατάφερε να ανακάμψει, γιατί είχε τον κατάλληλο τρόπο σκέψη. Γνώριζε, για παράδειγμα, πω ακόμα και στο πιο ασφαλέ δίκτυο, μακράν ο πιο αδύναμο κρίκο είναι ο άνθρωπο όπω αναφέραμε και στο βίντεό μα για το spear phishing. Link στην περιγραφή. Σήμερα, ο Meeting εργάζεται πλέον ω White Hat, έχοντα ιδρύσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία στον τομέα τη ηλεκτρονική ασφάλεια. Ένα καλό τρόπο να μάθει τον τρόπο σκέψη των hackers είναι να μελετήσει τα αποτελέσματα διαγωνισμών CTF, που σημαίνει Capture the Flag. Χρήσιμα είναι επίση τα αποτελέσματα σε online hacking gaming platforms, όπω το Hack the Box. Άρχισε να διαβάζει αναλύσει, δε τι έκανε οι Ψάχνει τη λογική πίσω από την κάθε κίνηση, και αυτό θα σε βοηθήσει να κατανοήσει και σταδιακά να υιοθετήσει τον ίδιο τρόπο σκέψη. Οι αναλύσει από τέτοιε πηγέ είναι πιο χρήσιμε σε σχέση με αναλύσει από πραγματικά περιστατικά hacking, όπου εκ των πραγμάτων δεν αποκαλύπτονται όλε οι πληροφορίε για το σύστημα που παραβιάστηκε. Καθώ θα μελετά, θα μαθαίνει και θα δημιουργεί, είναι θέμα χρόνου να χτίσει αυτοπεποίθηση στι ικανότητέ σου. Όταν νιώσει έτοιμο, μπορεί και εσύ να συμμετέχει σε CTF και hacking games. Μην έχει αιμονή στο να βγει πρώτο. Αν δεν τύχει να αποδεχτεί εξαιρετικά ταλαντούχο, το πιθανότερο είναι πω θα φά τα μούτρα Στην αρχή και ίσω για αρκετό διάστημα. Να θυμάσαι πω το hacking είναι ταυτόχρονα και επιστήμη αλλά και τέχνη. Και ενώ μπορεί να διδαχθεί την επιστήμη και τι βασικέ αρχέ τη τέχνη, μόνο με την επανάληψη γίνει σε καλύτερο στην πρακτική εφαρμογή. Επίση, στην περιγραφή θα βρει το άρθρο με το PC Steps με 5 online εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσει τι ικανότητέ σου. Αυτά περιλαμβάνουν το Google Gear ή κάπω έτσι. Είναι μια εφαρμογή που περιλαμβάνει επίτηδε κενά ασφαλεία και, και μα διδάσκει πώ να αξιοποιήσουμε τα οποιαδήποτε τροτά σημεία και πώ να αμυνθούμε στι επιθέσει. Fun fact: Το Greer είναι ένα είδο κίτρινου τυριού το οποίο έχει τρύπε. Όπω έχει τρύπε ασφαλεία και το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το Hack This Site είναι ένα online εργαστήριο που εκτό από μαθήματα προσφέρει διάφορε αποστολέ και προκλήσει ενώ έχει ιδιαίτερα ενεργό φόρο. Το Defend the Web, πρώην Hack This, είναι μια διαδραστική πλατφόρμα με την επιλογή ανάμεσα περισσότερα από 60 επίπεδα εισβολή. Το Over the Wire είναι μια κοινότητα που προσφέρει διάφορα παιχνίδια για την εκπαίδευσή μα. Τέλο, το BWAPP εστιάζει σε ευπάθειε και κοινά που δεν περιλαμβάνει άλλε πλατφόρμε. Στην περιγραφή θα βρει το σύνδεσμο για το άρθρο και τι αναλυτικέ πληροφορίε της συγκεκριμένης εργαλεία. Γενικά πάντως, αν σε ενδιαφέρει να γίνεις επαγγελματίας στο penetration testing και όχι το δεις απλά σαν χόμπι, θα πρέπει να μελετήσεις αρκετά για το χώρο της ηλεκτρονικής ασφάλειας. Τις βασικές αρχές, το security management, την κρυπτογράφηση δεδομένων και το risk management, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, συνιστούμε να συμμετέχει σε online κοινότητες για αυτούς τους τομείς, από forum μέχρι και discord servers. Εκεί θα βρεις αρκετά μέλη, πρόθυμα να μοιραστούν μαζί τους τη δική του γνώση, καθώ και πηγές για περαιτέρω μελέτη. Είναι επίση χρήσιμο να συμμετέχει σε αντίστοιχα community events και συνέδρια. Ένα γνωστό virtual event είναι το B-Sides. Link στην περιγραφή. Τέλο, όταν θα έχει ήδη αποκτήσει κάποιε γνώσει ή ενδεχομένω και κάποια διάκριση σε κάποιο CTF, το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσει στην πράξη. Θα μπορούσε να κοιτάξει για διεθνεί εταιρείε στο χώρο τη ηλεκτρονική ασφάλεια που να ζητούν ανθρώπου για την πρακτική τους. Ακόμα και αν βρει κάποια πρακτική χωρί πληρωμή, η εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει θα είναι πολύτιμη. Σύντομα, φαίνεται στο σου. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Θα σα ενδιαφέρει να γίνετε hacker ή σα φαίνεται μεγαλύτερο μπελά από όσοι ίσω φανταζόσαστε. Γράψτε μα στα σχόλια. Αν σου άρεσε το βίντεο, ξέρει τι να κάνει. Αν δεν σου άρεσε το βίντεο, συνέχισε να τρώσεις πλάστελίνες σου. Είμαι ο Άγγελος Κυρίτση και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά.